Πιστεύω ευχαριστημένος και ικανοποιημένος πραγματικά από όλους τους συναδέλφους και με όλους όσους συνεργάστηκαν. Αποχώρησε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από 4 χρόνια, δηλώνοντας ευχαριστημένος για το έργο που έγινε υπό δύσκολες, όπως χαρακτήρισε, συνθήκες, ο Γιώργος Τερζάκης, παραδίδοντας τη σκυτάλη στο Μανώλη Καρτσονάκη. Όπως τόνισε ο κύριος Τερζάκης, συγκινημένος, οι συνεργασίες τόσο με το Υπουργείο όσο με τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς βοήθησαν στο να γίνει το έργο για τα σχολεία πιο δημιουργικό, ενώ ιδιαίτερα ευχαρίστησε συγκινημένος τους μαθητές. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσω τα παιδιά, τα οποία όποτε τους δίνουμε το βήμα μας κάνουν πάντα περήφανους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι το πέρασμα του κάθε ενός από την κάθε θέση του αφήνει συναισθήματα τα οποία τον ακολουθούν, αλλά το σημαντικό είναι να αισιοδοξούμε και να πηγαίνουμε παρακάτω. Ο νέος Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, Μανώλης Καρτσονάκης, εξήγησε ότι στόχος είναι να συνεχιστεί το έργο της προηγούμενης διεύθυνσης, ενώ διευκρίνησε ότι κέντρο βάρους αποτελεί για τον ίδιο η κοινωνική διάσταση που πρέπει να έχει το σχολείο. Δηλαδή την εμβάθυνση της κοινωνικής πολιτικής μέσα στο δημόσιο σχολείο, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Κάθε κοινωνία, το σχολείο είναι το βαρόμετρό της. Και μάλιστα το δημόσιο σχολείο. Και όλη η κοινωνία πληρώνει για να έχουμε δημόσια σχολεία, για να πάμε όλες τις κοινωνικές εξελίξεις λίγο μπροστά, η επόμενη γενιά, οι μαθητές μας. Και σε αυτό θα είμαι προσανατολισμένος. Πάντως, ο κύριος Τερζάκης, με μια ενηγματική δήλωση στην Κρήτη TV, διευκρίνησε ότι θα εξασχοληθήσει να είναι παρόν και μάχημος σε ό,τι αφορά τις δράσεις των σχολείων και όχι μόνο, καθώς, όπως επισήμανε, θα κινηθεί ως ενεργός πολίτης. Προχωράμε με τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Και σαν ενεργός πολίτης νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ξανά το χρόνο να τα πούμε και από άλλες θέσεις και από άλλα μετερίζια.